Έλα, έλα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το ξέραμε πριν ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα με εμπειρούς ποδοσφαιριστές και μια ομάδα με εμπειρία στην Ευρώπη. Είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι γιατί θέλαμε να ελέγξουμε το κέντρο του γηπέδου που είναι η μεγάλη δύναμη αυτής της ομάδας. Και από εκεί και πέρα ήξερα ότι θα γινόντουσαν μεγάλες μάχες τόσο στην άμυνα τη δική μας, αλλά περισσότερο και στη δική τους άμυνα, γιατί πραγματικά ξεκινήσαμε το παιχνίδι αρκετά καλά. Είχαμε τις φάσεις να προηγηθούμε και μετά που καταφέραμε να πετύχουμε τον γκολ, είχαμε πει στο δεύτερο ημίχρονο ότι η ομάδα αυτή θα ρίσκαρε αρκετά γιατί ήθελε να πετύχει έναν γκολ και θα είμαστε πολύ κοντά για ένα δεύτερο γκολ για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες στον επαναληπτικό. Από ένα πεδαριώδη λάθος, γιατί σε μια φάση την οποία σταμάτησαν οι παίχτες και σε έτσι επίπεδο το πληρώνεις την ώρα που ήταν τραυματίας ο Πάολο Σέρτσιο και εκεί ήρθε το 1-1. Αλλά αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα είναι ότι η ΑΕΛ, εκτός από τη μαχητικότητα, εκτός από τη δουλειά που έχει μπει μέσα στο γήπεδο που σχεδιάσαμε όλο αυτό τον καιρό, περισσότερο για μένα με χαροποίησε και μετά το 1-1. Έχει δείξει η ομάδα ότι έχει απεριόριστες δυνάμεις, δεν ψωίθηκε, στάθηκε στα πόδια της και έδειξε ότι μπορεί να πετύχει και ένα δεύτερο και στο τέλος μπορούσαμε και για ένα τρίτο, γιατί είχαμε τη φάση που μπορούσε εύκολα να γίνει και ένα τρίτο γκολ. Όμως, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Άντερλεχτ, μια νίκη και ειδικά στην έδρα μας δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα, όμως δεν πάβει από το να υπάρχουν 50-50 πιθανότητες, γιατί για μένα στον επαναληπτικό πρέπει να δώσουμε πάρα πολλά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως έχετε δει, για να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδες να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες μου, τους συνεργάτες μου, τους ανθρώπους που δούλεψαν πίσω από αυτές τις κάμερες για να μπορέσει αυτή η ομάδα να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε σήμερα και αυτόν τον υπέροχο κόσμο που το ήξερα ότι θα ήταν εδώ, γιατί έχω πει αρκετές φορές ότι στις δύσκολες στιγμές αυτού του σωματείου τα προηγούμενα χρόνια ήταν εδώ, ήταν μαζί με την ομάδα και αυτόν τον χρόνο που πέρασε και αυτούς τους μήνες τώρα του έχουμε δώσει πάρα πολλές μεγάλες χαρές και τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που ήταν κοντά μας και δίπλα μας σαν το 10ο παίκτη.